σας. Ποικίλο. Με τον κύριο Σαμαρά. Αναλόγως την θα εποχή. Θα ζητούσε ποικίλο. Κάτι. Έχετε πει ότι θα ζητούσε κάτι. Ποιο πάντα. Ήταν το αντικείμενο. Πάντα, πάντα. Ο κύριος Σαμαράς πάντα να ζητάει. Θέλετε να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία να μας δώσετε για αυτές τις συναντήσεις. Να ξεκινήσει η προκατακτική επιτροπή. Mm-hmm. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μεταχειρίζομαι, που χρησιμοποιώ μάλλον προσωπικές συναντήσεις. Και πραγματικά θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη φιδό και όπως σας είπα θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη της βρώμικης επίθεσης που δέχομαι. Yeah. Αλλά το κάνω για να δείξω ότι οι σχέσεις μου ήταν τόσο καλές που δεν είναι δυνατόν εγώ να θέλω ούτε τον κύριο Σαμαρά να εκθέσω, ούτε την κυρία Ράικου. Τότε και επιπλέον θα προσθέσω, θα υπενθυμίσω, να το θυμώνται. Να ρωτήσω μισό κάτι, λεπτό μόνο. Κάτι, θα υπενθυμίσω ότι η επικυβερνήσεως Σαμαρά, λίγο πριν την πτώση της, η Νέα Δημοκρατία είχε συμφωνήσει χωρίς καμία δική μου, κανένα δικό μου αίτημα να με τοποθετήσει επικεφαλής του ραδιοτηλεοπτικού συμβολίου. Mm-hmm. Το υπενθυμίζω, ψάχτε λίγο τα αρχεία σας να δείτε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να είναι πρωθυπουργός? Εγώ αφήστε αυτά που λέω για συναντήσεις και επαφές και το ότι μου έκανε το φίλο, αλλά είναι γνωστός άφιλος ο κύριος Σαμαράς, λέω ψέματα. Πρόκειται να πάω κατηγορούμενος, μου αν λέω ότι θέλω για να υπερασπιστώ αυτό μου. Ναι. Αυτό όμως μπορείτε να το διαπιστώσετε τώρα, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο. Ή και τώρα οι συνεργάτες θα ψάξουν. Ναι, ναι. Ήμουν έτοιμος να αναλάβω πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Με συνένεση. Διακομματική συνένεση. Ακόμα και το Πασόκ είχε συμφωνήσει. Μόνο ο κύριος Κακλαμάνης είχε αντιδράσει. Όχι ο Νικήτας, ο άλλος. Ναι, ναι. Ο Απόστολος. Για μία ψήφο. Στους 24 για μία ψήφο δεν έγινα. Είναι δυνατόν λοιπόν εγώ με τόσο καλές σχέσεις να κάνω σκευωρία σε βάρος του κ. Σαμαρά? Κύριε Υπουργέ, είναι κρίσιμο αυτό κατά τη γνώμη μου. Αφού ενεπλάκει το όνομα του κ. Σαμαρά στην υπόθεση της Νοβάρτης, επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί σας? Όχι. Να σας πει Σαμαράς, τι συμβαίνει, Δημήτρη, ναι. Γιατί με πολεμάτε? Ορίστε. Να σας πει τι συμβαίνει, Δημήτρη, όχι, γιατί όχι, με όχι, πολεμάτε. Όχι, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε την εύκολη λύση. Να με στοχοποιήσει και να μου επιτεθεί. Αναρωτιέται απλώς κανείς, αν ήταν τόσο καλές οι σχέσεις σας, πώς γίνεται να μην επικοινώνησε μαζί σας? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σαμαρά. Εσείς γιατί πιστεύετε? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Εδώ που φτάσαμε πλέον, δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά είναι. Κάποια ερμηνεία θα έχετε. Από την Νοβάρτης επικοινώνησαν κάποιοι μαζί σας? Βεβαίως. Όχι από την Νοβάρτης, από τους εμπλεκόμενους. Από τους εμπλεκόμενους. Ναι. Ο κύριος Λοβέδος επικοινώνησε? Ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν θα ήθελα να μπω σε ερωματολογία, διότι... Όχι, είναι κρίσιμο, γιατί για να δούμε ποια, από αυτούς που επικοινώνησαν, ποιοι πήγαν στο αρχείο και ποιοι εκκρεμούν. Γιατί είναι... Καμία σχέση. Δεν έχω καμία ανάμειξη με την δικογραφία της Νοβάρτης. Δεν υπενόησα κάτι τέτοιο. Λέω ότι έχουν σημασία τα πρόσωπα. Ναι, επικοινώνησα κάποια πρόσωπα, δεν έχει σημασία. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, στην προκριτική, θα αναγκαστώ να πω. Αλλά δεν θα ήθελα, διότι... Όταν λέτε επικοινώνησαν, εννοείται ότι συναντήθηκαν μαζί σας? Συναντηθήκαμε, με πήραν τηλέφωνο. Ξέρετε, μάλιστα, δεν είναι όλοι εκδικητικοί οι τύποι. Και είναι αρκετά νοήμονες να καταλάβουν ότι ο χαρακτήρας μου, η ιστορία μου και γενικά... Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος εγώ, αστήνος και βορείς. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα από τα πρόσωπα που επικοινώνησε μαζί σας? Σας είπα, δεν θα μπω σε ερωματολογία. Μάλιστα. Κύριε Παπαγγελόπουλε, προχθές ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή. Παρ' όλα αυτά, δεν τον ακούσαμε να λέει ότι γνώριζε τους χειρισμούς τους δικούς σας σε αυτή ότι την ήταν υπόθεση. Σε πλήρη γνώση του δηλαδή και είχατε την πλήρη πολιτική κάλυψη στη διαχείριση της υπόθεσης. Καταρχήν δεν υπήρξε διαχείριση της υπόθεσης από μένα. Εγώ είμαι εντελώς άσχετος με την υπόθεση της Νοβάρτης. Και αυτό φαίνεται, διότι και προχτές στη Βουλή, αλλά και το προανήγγυλα μάλιστα, και από την επιτροπή που θα συσταθεί τη Δευτέρα από ό,τι άκουσα, θα ζητήσω να έρθει η δικογραφία της Νοβάρτης να συσχετιστεί με τη δικογραφία που είναι σε βάρος μου, καθώς και άλλες δικογραφίες. Κρατήστε το αυτό, από το οποίο θα προκύπτει ολοκάθαρα αν εγώ έχω την παραμικρή σχέση. Αναρωτήθηκε προχθές, εδώ είχαμε, μιας και αναφέρθηκε νωρίτερα το όνομα, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, τον είχαμε εδώ φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
για το ότι είχατε πάει με την δικογραφία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ότι συσκεφτήκατε με τον... Ο κύριος Κακλαμάνης είναι πολύ προσεκτικός. Ναι. Και δεν νομίζω να το... Δεν ξέρω αν το είπε έτσι, δεν άκουσα. Ναι, ότι είχατε πάει με γνώση της δικογραφίας, εν πάση περιπτώσει. Είχατε λάβει γνώση της δικογραφίας, πήγατε στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Πρωθυπουργικό... Εκεί υπάρχει μια παραποίηση, όχι από μέρους σας, από αυτά που έχουν γραφτεί κατά καιρούς. Ναι. Πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Τη δικογραφία δεν την είχα εγώ, την είχε ο κύριος Κοντονής. Ναι. Γιατί αυτού ήταν αρμοδιότητα. Ναι. Βγαίνοντας έξω. Ναι. Καταρχήν αυτό που λένε δεν είχαμε δικαίωμα να λάβουμε γνώση είναι ψευδές. Γιατί? Διότι θα σας πω. Να μην αναλυθώ τώρα σε νομικήστικα, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα από προκύπτει προηγούμενο. Υπήρξε δικογραφία στην κυβέρνηση Σαμαρά που είχε πάει στη Βουλή, στην οποία ο τότε υπουργός δικαιοσύνης, να μην πω το όνομά του, και έχουμε, όχι μόνο τη διάβασε, αλλά την επέστρεψε πίσω στον εισαγγελέα και του είπε ότι δεν συμφωνεί ότι αυτή η δικογραφία πρέπει να πάει στη Βουλή. Ποιος υπουργός ήταν αυτός? Ο κύριος Αθανασίου, και την επέστρεψε στον κύριο Σακελάκο. Και ο κύριος Σακελάκος του απάντησε με ένα αυστηρό έγγραφο και του λέει: δεν μπορείς να ανακατευτείς το τι θα κάνω. Δεν του είπε γιατί τη διάβασες. Για ποια υπόθεση? Δεν θυμάμαι, κύριε, αλλά τα χαρτιά υπάρχουν. Μάλιστα. Θα τα πω και αυτά. Θέλω να πω δηλαδή το ότι ενημερώθηκε ο Τσίπρας από τον κύριο Κοντονή και μέσω αυτών και εγώ. Ναι. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Όχι, είναι αλλά κάτι... λέει, ο κύριος, για τη δήλωσή μου. Λέει ο κύριος Κακλαμάνης και ως αντιπρόεδρος της Βουλής, ναι, ότι εκεί συντελέστηκαν δύο παραβάσεις. Η μία ότι συσκεφθήκατε για το περιεχόμενο μιας πολύκροτης δικογραφίας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η οποία είχε ολοκληρωθεί η δικογραφία, έτσι. Δεν ήταν σε εξέλιξη. Είχε πάει στη Βουλή. Είχε πάει. Δεν είχε πάει στη Βουλή. Στη Βουλή. Ακούστε, η δικογραφία έφυγε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Και πήγε στο γραφείο του κυρίου Κοντονή. Μάλιστα. Η συνάντηση, η σύσκεψη, όπως τη λένε, στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, ναι, έγινε αφού είχε έρθει η δικογραφία στο Υπουργείο. Μάλιστα. Άρα είχε κλείσει από πλευράς δικαιοσύνης η δικογραφία. Χωρίς όμως να έχει πάει στη Βουλή, ως όφυλε. Την άλλη μέρα πήγε. Μάλιστα. Και βγήκατε, λέει, αφού συσκεφθήκατε ο κύριος Κακλαμάνης. Χαίρομαι. Και κάνατε τη δήλωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, περιγράφοντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Βγάζοντας και την πηγορία, λέει ο κύριος Κακλαμάνης. Εμένα το ερώτημά μου είναι, πέρα από το σχόλιο σας στα όσα έχει πει ο κύριος Κακλαμάνης, είναι αν ο κύριος Τσίπρας ήταν απολύτως ενήμερος ότι θα κάνετε αυτή τη δήλωση. Ή αν αυθαιρετήσατε, αν είπατε θα το πάρω πάνω μου, θα πω εγώ τι σκάνδαλο είναι. Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν, την ίδια περίπου δήλωση, λίγα δευτερόλεπτα πριν, στον ίδιο τόπο, μαζί ήμασταν, την έκανε ο κύριος Κοντονής. Σωστά. Συμφωνούμε. Σωστά. Δεύτερον, την ίδια δήλωση την έχω κάνει κατά καιρούς διάφοροι. Να μην πω το θέμα είναι εκείνο το βράδυ τι επιλέξατε να κάνετε. Ναι, εκείνο το βράδυ σας λέω και το κάνει ο κύριος Κοντονής. Δεν είναι του δικού σας επίπεδου εισαγγελικός λειτουργός. Θέλω να πω, εσείς έχετε μία άλλη εμπειρία. Δεν έβγαλα καμία ετοιμιγωρία. Ναι. Είπα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ναι. Και μάλιστα το είπα μετά από μια μερική άτυπη ενημέρωση που είχαμε. Ναι. Έτσι. Προσέξτε. Δεν αναφέρθηκα σε πολιτικούς. Ναι. Είπα. Δέστε τη δήλωσή μου. Ναι. Είπα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ναι, αλλά την επομένη βγήκαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια. Και υποθέσεις. Και σε αυτούς αναφερόσασταν. Αυτό δεν φταίω εγώ. Αν βγήκα στα μανταλάκια. Πώς οι συνάδελφοι με προσωπικό ελαττήριο κρέμασαν, ήταν τα ίδια πρόσωπα που πήγαν και στην κάλπη της Βουλής, στις 10 κάλπες. Και οι υποθέσεις αυτές μετά αρχαιοδοτήθηκαν επίσης. Τα δικογραφία. Δεν προέκυψαν, ναι, από τις δηλώσεις μου. Ναι, εγώ δεν αλλά η ναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα ούτε σε πολιτικό, ούτε σε γιατρό, ούτε σε τίποτα. Ναι. Εγώ μίλησα για το μέγεθος της ζημιάς, το οποίο άλλωστε η κυρία Ράικου χρόνια πριν είχε προσδιορίσει, λέει, με τα πρώτα της στοιχεία σε 28 εκατομμύρια μίζες. Ναι. Εγώ δεν μίλησα τώρα, ούτε κύριε, για πρόσωπα, κύριε, ούτε για ευθύνες. Με την ψυχραιμία που προσφέρει η απόσταση του χρόνου, αισθάνεστε ότι κακοποιήθηκαν πολιτικοί σας, συνάδελφοί σας στη Βουλή, αισθάνεστε ότι άνθρωποι διασύρθηκαν αδίκως? Εσείς, κύριε Παυλόπουλε, ρητορικό είναι το ερώτημα. Εσείς ρωτάτε, εγώ απαντώ. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Εσείς, κύριε Παυλόπουλε, αισθάνεστε ότι διασύρωμαι και ταλαιπωρούμε αδίκως? Εάν όλα αυτά που σας καταμαρτυρούν
είναι αποτέλεσμα μιας σκευωρίας. Βεβαίως και θα το πω. Ωραία. Θα πω όμως κάτι. Θα πω όμως κάτι. Χρησιμοποιείτε το ίδιο επιχείρημα. Δεν θέλω να απαντάτε. Ναι, εντάξει. Όμως... Δουλειά σας είναι να με ρωτάτε. Κύριε Υπουργέ, χρησιμοποιείτε το ίδιο επιχείρημα με αυτό που χρησιμοποίησαν και τα προηγούμενα πολιτικά πρόσωπα. Λέτε δηλαδή, μα δεν υπάρχει αυτό στοιχείο στη σκευωρία. Μου είπε, του είπα και στην προηγούμενη δικογραφία ήταν ένας που έλεγε εκτιμώ ότι τα πήρε. Μου είπανε, άκουσα, δεν υπήρξε κάποιος να πει ότι ξέρω ότι πήγαν τα λεφτά στο Σαμαρά εκτός αν έχετε μια άλλη εικόνα. Δύο παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Σας είπα και πριν, πρώτη παρατήρηση, ότι για την Οβάρτης δεν έχω εικόνα της δικογραφίας. Άλλη μια από έξω οθότητός μου. Γι' αυτό και ζήτησα να έρθει. Σαν παλιό εισαγγελέας που είμαι και με κάποια... μικρή ή μεγάλη ικανότητα να διαβάζω χαρτιά, θα μιλήσουμε και για Νοβάρτης. Έτσι. Για να δούμε τι ακριβώς λέει η δικογραφία και τι στοιχεία υπάρχουν. Άρα δεν μπορώ να σας πω. Έτσι. Επίσης, τα 10 αυτά πολιτικά πρόσωπα έτυχαν, πώς διασέτυχαν τόσο μεγάλη υποστήριξη εξ αρχής από όλο τον τύπο. Ενώ εγώ απέναντίας, ελάχιστοι απλώς εξέφρασαν μια αμφιβολία. Οι περισσότεροι με καταδίκασαν εκ των προτέρων. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Επαναλαμβάνω, δεν είχα γνώση της δικογραφίας Νοβάρτης. Η παραγγελία ήταν του κυρίου Κοντονή. Η κυρία Ράικου δεν μου είχε πει τίποτα για αυτή την ιστορία. Ούτε γίναν τα τηλεφωνήματα που δεν είχα λόγο να τα κάνω, όπως σας είπα και όπως θα είπα στη Βουλή και θα τα πω και στην πορεία. Απλώς θεωρήθηκα ο εύκολος στόχος. Κύριε Παπαγγελόπουλε, δεχθήκατε και απειλές από πρόσωπα που αναφέρονταν στην υπόθεση στην πρώτη φάση μετά την... Εννοείται από πολιτικούς. Ναι. Όχι, κανείς δεν με απείλησε κατηδίαν. Εκτός βέβαια από τις απειλές, θα τους γδάρω, θα πάμε μέχρι το τέλος. Και αυτά που δέχομαι από τον τύπο, που είναι από ευτυχώς πολύ μικρή μερίδα... Σας ζητήθηκε από κάποιον να τον εξαιρέσετε? Όχι. Δεχτήκατε απειλές από άλλους? Όχι. Από άλλους, ναι. Όχι όμως από τους 10 πολιτικούς. Από ποιους? Τώρα να σας πω τώρα από ποιους δέχτηκα απειλές. Το σίγουρο είναι ότι δεν πτωήθηκα και δεν πρόκειται να πτωήσω. Τι απειλές δεχτήκατε δηλαδή? Αφήστε να τα σας λέω. Το σίγουρο είναι ότι δεν πτωήθηκα και δεν πρόκειται να πτωηθώ. Κύριε Παπαγγελόπουλε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και με την υπόθεση της Νοβάρτης και με αυτά που ακούμε από τη Βουλή και έτσι όπως έχει εξελιχθεί, το αίσθημα των πολιτών για την δικαιοσύνη έχει κλονιστεί. Αυτό είναι το ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κακά που συμβαίνουν. Αλλά θα επαναλαμβάνω, δεν επέλεξα εγώ. Και ξέρετε, αυτό είναι το κακό που κάνουν κάποιοι, να μην πω τα ονόματά τους, ότι αποκαλύπτοντας πράγματα, είτε υπαρκτά είτε ανύπαρκτα, κλονίζει το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Έχω αποφύγει χαρακτηρισμούς και για την κυρία Ράικου και για τον κύριο Αγγελή, μόλον ότι η αχαριστία τους απέναντί μου είναι κάτι το πρωτοφανές. Γιατί? Γιατί εγώ, ξέρετε, όχι μόνο αυτούς, αλλά και αυτούς, πάντα στη ζωή μου έχω βοηθήσει τους αδέλφους μου, τους έχω προφυλάξει, τον κύριο Αγγελή τον προφύλαξα στην υπόθεση Γενόπουλου. Ξέρετε, αυτή η ιστορία έχει και ένα καλό. Εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις δικές μου και των αντιπάλων μου. Η δική μου γνώση θα εμπλουτιστεί μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αχαριστία και η κακοήθεια κάποιον και η δική τους γνώση θα εμπλουτιστεί πόσο μπορεί να αντέξει η ανθρώπινη φύση. Ρωτάει φίλος που μας παρακολουθεί και είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας παρακολουθούν, έχονται πάρα πολλά ερωτήματα. Θα διαλέξω δύο για να σας ευχαριστήσουμε. Είπατε τρεις φορές δεν είχα γνώση της δικογραφίας της Νοβάρτης. Βεβαίως. Στο Μέγαρο Μαξίμου τι κάνατε με τα στοιχεία? Σας είπα, το έχω πει ήδη. Μας έκανε μια πολύ σύντομη ενημέρωση ο κύριος Κοντονής. Ναι. Τι περιέχει η δικογραφία. Τότε γιατί μιλήσατε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αν δεν είχατε... Γιατί αυτά που σας είπα, γιατί αυτά που μας είπε, ναι, παρέπεμπα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο. Μάλιστα. Τα ποσά που δαπανήθηκαν για μίζες. Ναι. Η ζημιά που υπέστη το ελληνικό δημόσιο. Ένα μνημόνιο είναι. Μάλιστα. Δεν είναι σκάνδαλο αυτό. Μάλιστα. Ο ευαίσθητος χώρος της υγείας. Βέβαια, δεν έχουμε συζητήσει αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε συζητήσει το πολιτικό κομμάτι του. Εγώ μίλησα για σκάνδαλο. Δεν είπα πολιτικό σκάνδαλο. Mm-hmm. Για δέστε, δεν αναφέρθηκα καν σε πολιτικούς. Μάλιστα.
Εγώ πάντως, κύριε Παγγελόπουλε, προτού ρωτήσει και ο Άκης το τελευταίο το ερώτημα θέση, δεν έχω καταλάβει επί της ουσίας τι έχει αλλάξει από το 16 αυτά τα χρόνια όλα στη σχέση σας με τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Ράικου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μια σχέση φιλίας πώς εξελίχθηκε έτσι. Όπως δεν φαίνεται, έχω καταλάβει από τις απαντήσεις που... που μας έχετε δώσει. Νομίζω ήμουν σαφής. Καταρχήν, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος, υποτιθέμενης φιλίας από μέρους τους. Έτσι. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός. Είδατε, αποφεύγω να τους δείξω. Και ξέρετε, για την κυρία Ράικου είχα και ένα λόγο παραπάνω, όπως και για κάθε δικαστικό λειτουργό. Καταλαβαίνω ότι αποκαλύπτοντας πράγματα που ναι μεν αποσύουν κάθε ίχνος ευθύνης και ενοχοποιούν αυτούς, κάνω κακό στη δικαιοσύνη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν τον επέλεξα εγώ αυτό τον πόλεμο. Εγώ απλώς επέλεξα να μην συμβιβαστώ και να μην επιτρέψω να νικηθώ. Στις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά ήταν και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ορίστε. Στις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά ήταν και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Συνήθως άλλα πρόσωπα ήταν, πολιτικά όχι. Όχι σε όλες, σε μερικές ήμασταν και οι δυο μας. Και η τελευταία συνάντηση πότε ήταν, αν θέλετε να μας πείτε? Σας είπα, είχα γίνει υπουργός, δεν θυμάμαι ακριβώς. Στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά, έξω, σε εσάς? Μόνο αυτό θα πω και μην με ρωτήσετε άλλο, σας είπα δεν. Ναι. Στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά η τελευταία. Στο σπίτι του κυρίου Σαμαρά. Όπως γύρναγα από το γραφείο μου. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει, Μίμη μου, έλα να τα πούμε. Τώρα πώς από Μίμη μου έγινα σκευωρός και Ρασπούτιν, εντάξει. Κύριε Παπαγγελόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, για την κύριε πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπαγγελόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία μου.